Ιταλιανός κρεάτης δήμαρχος. Έχουμε κάθε μέρα πληρώνει να κοινούς από τους κατοίκους για το lockdown. Γιατί δεν θα σημαίνει αυτό και πώς θα το αντιμετωπίσετε? Γιατί ήδη ο κόσμος είχε εξουθενωθεί από την πολύχρονη καραντίνα και τώρα ξαφνικά έρχεται ένα σειρότερο lockdown το οποίο περιορίζει περαιτέρω τη ζωή όλων. Κάποια στιγμή οικονομικά, ηθικά, κοινωνικά, ψυχικά ο κόσμος έχει φτάσει, όπως σας είπα, οριακά και κάποια στιγμή είναι λογικό να αντιδράσει. Το θέμα είναι ότι καταλαβαίνω ότι είναι ανάγκη όλων, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει μια συμμόρφωση στα μέτρα τα προληπτικά, ούτως ώστε να αποφύγουμε τη μετάδοση αυτών των μεταλλάξεων. Γιατί στην ουσία για 11-12 κρούσματα ο Δήμος κλείνει για να μην επεκταθούν περαιτέρω οι κοινωνικές μεταλλάξεις. Ο αριθμός κρούσματων στο Δήμο είναι μειούμενος. Έχουμε καλύτερη επιδημιολογική εικόνα. Απλώς το είδος του στελέχου είναι που μας κάνει. Ναι, χθες είχαμε μια συγκεκριμένη ομάδα. Έγινε δημιουργήθηκε μια επιτροπή συντονισμού, αν θέλετε, της εκστρατείας πρόληψης και της ενημέρωσης του κόσμου ενέργειας της πανδημίας. Κατόπιν έγινε Δημοτικό Συμβούλιο που ενημερώσαμε για όλα τα μέτρα τα οποία πήραμε για αποφυγή του επέκτασης της πανδημίας, για όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι, έχουν τεθεί από το κράτος και υπήρχε ένας διάλογος άλλοτε με κριτική και άλλοτε με πνεύμα συνεργασίας για να δούμε τι περαιτέρω έχουμε συμβολήσει με τα υπόλοιπα κόμματα της κυβέρνησης. Θα προχωρήσετε σε μήνυση σχετικά με τις υπόλοιπες παρατάξεις. Με τα σχολεία τι είναι? Τα σχολεία δυστυχώς, ακόμη και παιδιά τα οποία είναι να πάνε εκτός Δήμου, που εντός Δήμου τα σχολεία έχουν κλείσει, γίνεται η εκπαίδευση. Ακόμη και τα παιδιά τα οποία είναι να πάνε σε εκπαιδευτήρια που είναι εκτός Δήμου, είτε αυτά είναι ιδιωτικά, είτε στην Τεχνό Δήμο, όπως για παράδειγμα τα παιδιά στην Ιθάκης που πάνε στη σχολείο του Δήμου Παύλου Μελά, δυστυχώς δεν μπορούν να πάνε. Θα υπάρξει την εκπαίδευση για αυτά και ζητάμε την κατανόηση. Το μάθημα θα γίνει κανονικά, αλλά δεν υπάρχει ημέρημη για την εκπαίδευση. Τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν χάσει τις ώρες. Δήμαρχε, θα προχωρήσετε σε μήνυση όσον αφορά τα fake news που ανέφεραν για την κατάσταση? Ναι, γιατί όλα αυτά τα fake news τα οποία μιλάνε για την κατάσταση κάπου προσφύγων ανήκουν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας και πραγματικά όποιος διέσπειρε αυτές τις φήμες θα θερήσει όπως παίρνει στερίζεις, θα θερήσει μια μήνυση καλή από εμάς, γιατί είναι ψευδείς ειδήσεις που αναστατώνουν περαιτέρω τον κόσμο και επιβαρύνουν την ίδια ψυχή, την ίδια άσχημη ψυχική του κατάσταση. Έχει νεότερο τον ΕΟΔΗ, αν έχουν βγει άλλα κρούσματα της μετάλλαξης? Αυτά τα 12 κρούσματα είναι. Σήμερα γίνεται rapid test στο πάρκο διαφορετικής αγωγής. Αύριο θα γίνουν rapid test στο θεατράκι του Κορδελιού, στην πλατεία Σεπιζόδρομο του Κορδελιού, πλατεία Εγώσμου την Τετάρτη και επίσης περιμένουμε συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ για να κάνουμε Πέμπτη και Παρασκευή και ίσως και Σαββατοκύριακο.